Οι καταστροφικοί σεισμοί στα νοτιοανατολικά τη Τουρκία έχουν σημάνει συναγερμό για τι υποτονικέ προετοιμασίε για έναν πολύ πιθανό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, που επιστήμονε λένε ότι είναι πιθανό στο εγγύ μέλλον, με δυνητικά καταστροφικέ συνέπειε για την πολυπληθέστερη ιστορική πόλη και οικονομικό κόμβο τη χώρα. Όπω αναφέρει το Al Monitor, η επιστημονική έρευνα μετά του σεισμού του 1999 ανέθεσε μια πιθανότητα 62% του μεγάλου σεισμού της Κωνσταντινούπολης να συμβεί μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Υπενθύμησε ο Νασί Γκορούρ, ένας διάσημος Τούρκος σεισμολόγος. 23 χρόνια έχουν περάσει και δεν έχουμε ακόμη προετοιμαστεί επαρκώ. Ο χρόνο τελειώνει, καθώ το άγχο για αυτό το σφάλμα συσσωρεύεται μέρα με τη μέρα, είπε. Ορισμένοι επιστήμονε, όπω ο καθηγητή γεωφυσική Αχμέτελ Αμφιβάλλουν ότι ο μεγάλο σεισμό είναι τόσο κοντά όσο πιστεύουν οι περισσότεροι συνάδελφοί του. Ο Ελτζάν υποστηρίζει, θα ήταν έκπληξη αν ο πιθανό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη συμβεί πριν από το 2045. Ωστόσο, λίγοι διαφωνούν για την κολοσιαία καταστροφή που ένα ισχυρό σεισμό θα κατέστρεφε την πυκνοκατοικημένη πόλη, εκτό εάν οι αρχέ λάβουν επίγοντα μέτρα για να αδειάσουν ή να αποκαταστήσουν δεκάδε χιλιάδε χτίρια που κινδυνεύουν. Ο πληθυσμό τη Κωνσταντινούπολη ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια επίσημα, αλλά ο πραγματικό αριθμό υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατομμύρια. Μετρώντα και τι γύρω επαρχίε, ένα ισχυρό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη είναι πιθανό να επηρεάσει άμεσα 28 εκατομμύρια ανθρώπου, το 1 τρίτο του πληθυσμού τη Τουρκία, για να μην αναφέρουμε. Του εκτεταμένου οικονομικού σχηματισμού τη καταστροφή στη βιομηχανική και οικονομική καρδιά τη χώρα. Ο Γκουρκάνα Γκουν, Επικεφαλή πολεοδομία και πολεοδομικών υποθέσεων στο Μητροπολιτικό Δήμο τη Κωνσταντινούπολη, είπε στο Al Monitor ότι ο αριθμό των κτηρίων στην Κωνσταντινούπολη ανήλθε συνολικά σε 1.020.000 έω το 2022. Από αυτά, το 73% χτίστηκε πριν από το 1999 και στεγάζει περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπου. Σύμφωνα με εκτιμήσει, 90.000 κτίρια θα ισοπεδωθούν ή θα υποστούν σοβαρέ ζημιέ στο μεγάλο σεισμό που αναμένεται στην πόλη. Ενώ άλλα 170.000 θα υποστούν μέτριε ζημιέ, είπε ο Αγκούν. Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τα κτίρια που κατέρευσαν ή έχουν υποστεί ζημιέ, πρόσθεσε. Για να απεικονίσει το μέγεθο τη καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει ο αναμενόμενο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, υπό τι παρούσε συνθήκε, ο Γκορούρ λέει ότι η απομάκρυση των 35 εκατομμυρίων τόνων μόνο ερηπίων θα μπορούσε να διαρκέσει 3 έως 5 χρόνια. Και με τους οικονομικούς τροχούς να σταματούν στην περιοχή του Μαρμαρά, η Τουρκία θα γονατίσει οικονομικά, προειδοποίησε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τι νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.